Τσιρίγο FM 105,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στο σταθμό μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή στην Αλφα Πειραιά Κινήσεων, τον κύριο Παναγιώτη Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά, κύριε Μπαχτή. Σήμερα... Καλή δύναμη και σε όσους μας ακούνε. Να είστε καλά και σε εσάς. Σήμερα φυσικά θα μιλήσουμε για την χθεσινή ανεξαρτητοποίησή σας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς επίσης και για θέματα συναφή με εσάς. Θέλω να ξεκινήσουμε με την επιστολή που στείλατε προς τον Πρόεδρο της Βουλής, στον οποίο βέβαια γνωστοποίησατε την πρόθεσή σας και την ανεξαρτητοποίησή σας από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μέσα σε αυτή την επιστολή αναφέρεστε και στις κακοήθειες και στα όσα γενικότερα ελέγξαν για το πρόσωπό σας από την κυρία Ξουλίδου τις προηγούμενες ημέρες, περί χρηματισμού σας, και βέβαια αναφέρεται αυτό σαν την αιτία ανεξαρτητοποίησής σας και αποχώρησής σας από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τελικά ήταν η αιτία ή η αφορμή για όχι, να διαφοροποιηθείτε? Όχι, ξεκάθαρα. Ήταν η αιτία. Εγώ κακοήθειες, βρωμιές, ψέματα, εσχρά δεν τα δέχομαι. Δεν κολλάνε σε μένα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το έκανα, διότι δεν μπορούσα να σταθώ σε ένα κίνημα με ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτό τον εσχρό τρόπο. Και σας λέω, η κυρία Ξουλίδου λέει ότι πήρε ένα μήνυμα, άσχετα τώρα αν αυτός αρχίζει να το διαψεύδει. Ένας κούσουλας. Σούκουρας. Αρχίζει να το διαψεύδει. Εγώ σε ρωτώ, εσείς θα παίρνατε ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο και θα αφορούσε έναν φίλο σας, δεν θα το λέγατε καθόλου παρά θα το βγάζατε στην τηλεόραση? Εμένα δεν μου είχαν πει τίποτε. Λέει ότι το είχε πει στον Καμένο, δεν μου είπανε τίποτε. Δεν μου είπανε τίποτε. 5 μέρες το ξέρανε και πήγε και το έβγαλε κατευθείαν στην τηλεόραση. Αυτό είναι σοβαρό ή είναι κακόηθες και εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα? Εσείς πιστεύετε ότι έγινε από σκοπιμότητα από πλευράς της κυρίας Ξουλίδου, εγώ μάλιστα? Εγώ πιστεύω ότι έγινε από σκοπιμότητα. Δηλαδή και η σκοπιμότητα αφορά το ότι εγώ έχω πει ότι αν ψηφίσω ή δεν ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας, θα το μελετήσω σε βάθος το όλο θέμα, θα δω ποια θα είναι η καλύτερη πορεία της χώρας, δηλαδή η καλύτερη πορεία του ελληνικού λαού, και θα αποφασίσω. Διότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί, πάνω από πρόσωπα, από κόμματα και από καρέκλες που θέλουν κάποιοι να πάρουν, να βάζουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος σήμερα υποφέρει. Και τους είπα, εάν ένα κόμμα που θα ερχόταν δηλαδή μετά από εκλογές και θα είναι μια ανάσα, εγώ δεν σου λέω ούτε 50 ούτε 100%, 10-15% στον ελληνικό λαό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να μην ψηφίσω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά αν έρθει ένα κόμμα και οδηγήσει με δικοματική, μονοκομματική κυβέρνηση, ό,τι να είναι, τον ελληνικό λαό σε ένα χειρότερο δρόμο, αυτό δεν το θέλω. Κύριε Μελά, νιώσατε ότι στοχοποιηθήκατε μετά την διαφοροποίησή σας στο θέμα του Προέδρου? Εγώ πιστεύω ότι όλη η κακοήθεια πηγάζει από το ότι διαφοροποιήθηκα και τους είπα θα αποφασίσω. Εγώ δεν τους είπα θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω. Εγώ τους είπα ότι θα αποφασίσω όταν πλησιάσουν εκλογές, αφού μελετήσω σε βάθος την όλη κατάσταση. Διότι ένας πολιτικός πρέπει να μελετά τα πράγματα και να λειτουργεί για το καλό του λαού. Και επειδή αυτοί ήθελαν τώρα να πω ότι όχι, δεν θα ψηφίσω πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι δημιούργησατε αυτή την αισχρή κατάσταση. Τα βρώμικα που είπανε, τα αισχρά που δεν έχουν ψεύδι, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, μα καμία. Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης σας αναφέρετε και τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε κάποιο σημείο. Μάλιστα αναφέρεται πως το διαχειρίστηκε το όλο θέμα η κυρία Ξουλίδου μαζί με τον κύριο Καμένο. Έχετε παράπονα από τον πρόεδρο? Όταν τον ενημέρωσε η κυρία Ξουλίδου, που είπε, το είπε η ίδια, τον είχε ενημερώσει, δεν θα έπρεπε να μην είχαν πάρει τηλέφωνο? Εσείς για έναν φίλο σας, σας ερωτώ, για έναν φίλο σας που πήρατε ένα μήνυμα και ήταν κακόηθες, δεν θα του το λέγατε παρά θα πηγαίνατε στην τηλεόραση να το βγάλετε? Ποιος θα το έκανε αυτό? Σας ερωτώ, έγινε από προχειρότητα, από επιπολαιότητα ή από σκοπιμότητα? Εγώ πιστεύω ότι έγινε από σκοπιμότητα. Διότι είχαν υποχρέωση να μην πάρουν την ίδια στιγμή τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν προσέβηκα στη δικαιοσύνη, κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα του Αριουπάγου και έχω πει ότι πρέπει να ελεγχθούν όλοι
και ο Σούκουρας και η Ξουλίδου και όλοι και όποιοι έχουν προβεί σε κακόηθες πράξεις και ενέργειες να τιμωρηθούν. Κύριε Μελά, πόσο βάσιμο μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο χρηματισμού μέσα από το Facebook και μάλιστα με ένα εξωπραγματικό νούμερο των 3 εκατομμυρίων ευρώ? Δηλαδή, ο καθένας μας φαντάζεται πως αν κάποιος θέλει να χρηματίσει ένα βουλευτή, δεν θα του στείλει σίγουρα μήνυμα στο Facebook, ούτε θα του μιλάει έτσι ανοιχτά για εκατομμύρια ευρώ. Παιδί, εγώ σου λέω, τον άνθρωπο αυτό ούτε τον έχω δει ποτέ, ούτε τον είχα μιλήσει ποτέ μαζί του, ούτε κανείς μα κανείς άλλος μου είχε πει μισή λέξη για τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό σου λέω εξοργίστηκα, διότι σε μένα η λάσπη δεν κολλάει. Εγώ έχω κινηθεί με τον πλέον έντιμο τρόπο. Με τον πλέον έντιμο τρόπο και ως γιατρός και ως πολιτικός. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή για λόγους σκοπιμότητας, για δικό του όφελος, για να επηρεάσει, να βγάζει αυτά τα κακοειδή ψέματα. Γι' αυτό με βγάλανε εκτός εαυτού. Και γι' αυτό και μήνυση κατέθεσα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσα και φυσικά έφυγα, διότι δεν μπορώ να είμαι σε ένα κίνημα που αντί να λειτουργεί για το καλό του ελληνικού λαού, λειτουργεί με κλίκα για τον εαυτό τους. Είναι έσχος αυτό. Κύριε Μελά, μετά την επιστολή σας προς τον πρόεδρο της Βουλής και την διαφοροποίησή σας, υπήρξε απάντηση από τους ανεξάρτητους Έλληνες και συγκεκριμένα από τον κύριο Κουίκ και μάλιστα μίλησε για προφάσεις εν αμαρτίες στην απόφασή σας. Τι του απαντάτε? Ποιες είναι οι προφάσεις εν αμαρτίες, να μου πει? Ποιες είναι οι προφάσεις εν αμαρτίες? Οι αμαρτίες είναι δικές τους. Δεν είναι δικές μου. Αυτοί προέβησαν σε τέτοια ενέργεια. Και ο κύριος Κουίκ πριν από, όσοι δεν ξέρω, είναι αρκετούς μήνες, μπορεί να είναι και 8 και 10 μήνες, όταν ήταν νομίζω υπεύθυνος τύπου και βάπτιζε ο καμένος το παιδί του σε ένα νησί που είχα πάει εγώ, ο Κουίκ δεν είχε έρθει, μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει πες του καμένο ότι εγώ παρετούμαι από τη θέση αυτή διότι είχαν παρεξηγηθεί. Τώρα δεν ξέρω, επειδή του είχε δώσει τι του είχε δώσει, κάθεται και προσκυνάει. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν να μιλάς με αλήθειες, με ακρίβειες και τίποτε περισσότερο. Από χθες πλέον είσαστε ανεξάρτητος βουλευτής. Υπάρχει στο μυαλό σας το ενδεχόμενο ή υπάρχουν καλύτερα οι συνθήκες μιας ενδεχόμενης επιστροφής σας στη Νέα Δημοκρατία? Σας έχει γίνει κάποια προσέγγιση? Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ όταν καταψήφισα το μνημόνιο, το καταψήφισα συνειδητά. Δεν είχα έρθει σε επαφή με κανένα, ούτε με καμένο, ούτε με κανέναν. Και είπα, καταψηφίζω το μνημόνιο και αποχωρώ από την πολιτική. Διότι δεν μπορώ να συνεχώς να κόβω τη μισή συντάξη, να μπαίνουν φόροι και χαράτσια και να ξαθλιώνει το ελληνικός λαός. Και μετά από δύο μέρες, νομίζω την Τρίτη, μετά από την Κυριακή που ψηφίστηκε το μνημόνιο, με πήρε ο Κάμερος τηλέφωνο, μου λέει πάμε έξω μαζί. Πήγαμε έξω, του λέω πάμε μαζί. Και εγώ πήγα μαζί για να λειτουργήσουμε για το καλό του λαού. Για το καλό του λαού. Έτσι λοιπόν. Εγώ με μνημονιακή πολιτική είμαι αντίθετος και σήμερα. Κάθετα αντίθετος. Εάν η συγκυβέρνηση αυτή, η Νέα Δημοκρατία, οδηγούσε την Ελλάδα σε έναν καλύτερο δρόμο, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι μέσα μου. Άλλο με αυτές και άλλο η μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται. Μετά την επιστολή σας ανεξαρτητοποίησης, υπήρξε κάποια κρούση από τη Νέα Δημοκρατία ή μια βολιδοσκόπηση στο πρόσωπό σας? Όχι, όχι, δεν υπήρξε τίποτε. Άλλο το να συζητάω με τους συναδέλφους που τους ξέρω εδώ και χρόνια, να συζητάμε και να κάνουμε και άλλα μπορεί και άλλο τίποτε άλλο. Όσον αφορά για την από εδώ και πέρα στάση σας στην κοινοβουλευτική διαδικασία, θα στηρίξετε την κυβέρνηση ή θα κινηθείτε αντιμνημονιακά ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε κάποιο κόμμα ή όχι? Όπως έχω κινηθεί μέχρι τώρα, έτσι θα κινηθώ. Όπως έχω πει και πριν 6 μήνες, 8 ξέρω εγώ, που είχα μιλήσει στη Βουλή σε ένα νομοσχέδιο, τους είχα πει ότι ό,τι είναι για καλό του ελληνικού λαού εγώ θα το ψηφίσω. Ό,τι είναι ενάντια στον ελληνικό λαό δεν θα το ψηφίσω. Έτσι λοιπόν και τώρα. Ό,τι έρχεται και είναι για τα καλά του λαού θα το ψηφίσω. Ό,τι όμως είναι ενάντια στον ελληνικό λαό δεν θα το ψηφίσω. Μάλιστα. Κύριε Μελά, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και δύναμη. Και ελπίζουμε σύντομα να σας δούμε και από κοντά στα Κύθηρα. Καλή ατοχή και καλή δύναμη σε όλους. Σας περιμένουμε και στα Κύθηρα. Να είστε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Τσιρίγο FM 105,6.